Μόνο μία τελικά θα είναι η παράταξη που θα διεκδικήσει την Προεδρία του Επιμελητηρίου Εύρου στις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου. Η παράταξη επιχειρώντας στο μέλλον, τις οποίες επικεφαλής είναι ο νυν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χριστόδουλος Τοψίδης. Η κατάθεση των υποψηφιωτήτων έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο συνδυασμός τελικά απαρτίζεται από 83 άτομα. Οι 21 από αυτούς θα εκλεγούν στις ισάριθμες διοικητικές θέσεις. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε, ανακοίνωσε 14 νέες υποψηφιότητες και ευχαρίστησε όλους τους υποψηφίους για την στήριξη στο συνδυασμό και εξέφρασε την πεποίθησή του για μια καθαρή και δίκαια για όλους εκλογική διαδικασία. Να έχουμε θετικά αποτελέσματα και να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον τέτοιο, στο οποίο να μην κλείσει άλλη επιχείρηση, να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και πραγματικά η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου να σταθεί εκεί που πραγματικά της ανήκει ως Περιφερειακή Ενότητα μέσα κομμάτι της περιφερειάς μας, αλλά και γενικότερα σε όλο το πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας. Γιατί πιστεύουμε εμείς ότι η περιοχή μας έχει και επιχειρήσεις που παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα ή τουλάχιστον προϊόντα ντελικατέσεν ή τουλάχιστον προϊόντα τα οποία είναι εξειδικευμένα στην ελληνική αγορά και γενικότερα στις διεθνείς αγορές. Έτσι λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα, αυτήν τη δύσκολη οικονομική περίοδο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά θέλουν τη στήριξη του κάθε θεσμικού φορέα, πολύ περισσότερο του επιμελητηρίου που είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των επιχειρήσεων. Επίσης, την Πέμπτη, στο Επιμελητηριακό Μέγαρο Σερών, κατέθεσαν τις υποψηφιότητές τους ο Βασίλης Καλαϊτζίδης, υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, καθώς και ο νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος Χρήστος Μέγκλας. Η Ανάπτυξη Νομού Σερών καταθέτει σήμερα τις αιτήσεις των υποψηφίων της σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει 117 υποψηφιότητες. Είναι το 80% περίπου είναι νέοι υποψήφοι και το 20% είναι παλαιοί υποψήφοι. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορέσαμε και καταρτήσαμε το ψηφοδέλτιο με πολύ χαρά και ανταπόκριση μεγάλη από τους επαγγελματίες, γιατί φαίνεται ότι ο κόπος που κάναμε τα τελευταία 6 χρόνια είχε αποτέλεσμα, τουλάχιστον κατανόησαν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε 68, συν τη δικιά μου ψηφιότητα εννοείται. Δεν έχουμε άλλους υποψηφίους. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πάμε να αλλάξουμε πολλά. Υπάρχουν δύο τάσεις, δύο απόψεις. Η μία ήταν που μου μετέφεραν πολύ, βάλε όποιον βρεις, όσο περισσότερος μπορείς, ένα να σου φέρει, πέντε να σου φέρει είναι επιτυχία. Για μένα και ο αριθμός 68 είναι υπερβολή. Πάντοτε ήμουν της σύνθεσης ενός μοντέλου υποψηφίων και ομάδων που να μπορεί να είναι ελεγχόμενο και να μπορεί να... Από τους 68 που έχουμε και 68 έχουν τις ίδιες πιθανότητες για να εκλεγούν.